έκλεισαν συμβολικά τα φαρμακεία τους, καθώς τα ράφια αδειάζουν από φάρμακα και οι φαρμακοποιοί ξεκαθαρίζουν ότι οι ασθενείς κινδυνεύουν αφού δεν μπορούν να εκτελεστούν οι σύνταγές τους και ούτε να βρουν γενώσιμα. Σαφώς και κινδυνεύουν, σαφώς. Γι' αυτό και αγχωνόμαστε κι εμείς πάρα πολύ στα φαρμακεία μας για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό το φάρμακο, έστω και αν πολλές φορές πρέπει να ακολουθήσουμε ανορθόδοξους τρόπους. Δεν έχουμε θρηνιστήματα μέχρι τώρα και εύχομαι να μην το δούμε στο μέλλον, αλλά εδώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το ρόλο του φαρμακοποιού. Σε έλλειψη βρίσκεται ακόμα και φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη, απαραίτητο για τους ογκολογικούς ασθενείς, ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο πολίτες να πηγαίνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν αυτό που ψάχνουν. Ογκολογικός ασθενής είμαι και άμα δεν έχω τα φάρμακα μου, πώς θα προταθώ στη ζωή? Δεν γίνεται. Πρέπει υποχρεωτικά κάτι να γίνει. Εντάξει, λίγο πολύ σε όλους έχει συμβεί. Να μην βρίσκεται το φάρμακο. Ναι, αλλά πηγαίνουμε σε άλλο. Ας πούμε, ντεπών δεν υπάρχουν στα περισσότερα. Γιατί εγώ εξαρτώμαι από αυτό το πράγμα, λόγω του ότι σας λέω 10 φάρμακα παίρνω την ημέρα. Λόγω του ότι είμαι ευπαθής, έχω 5 bypass, έχω ζάχαρο. Τι να σου πω, από την κυβέρνηση εξαρτάται να προβλέπει να μην έχουμε έλλειψη. 1 στα 3 φάρμακα βρίσκεται σε έλλειψη, από άκρως απαραίτητα σκευάσματα μέχρι απλές αντιβιώσεις, εισπνεώμενα και αντιπυρετικά. Από πολύ σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως είναι τα ογκολογικά φάρμακα, φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος, αιματολογικά, είναι φάρμακα τα οποία πολλές φορές δυστυχώς δεν έχουμε επιλογή να τα αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο παρόμοιο φάρμακο και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής μένει χωρίς αγωγή. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ελλείψεις, αλλά η αντιστοιχεία είναι στα 10 φάρμακα υπάρχει ένα έλλειψη. Εδώ έχουμε στα 3 φάρμακα το 1 δεν υπάρχει. Αλλά καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία με αποθήκες, εταιρείες, άλλα φαρμακεία, συναδέλφους, ένα καθημερινό άγχος για να μπορέσουμε να βρούμε ένα κουτί, μια καρτέλα από χάπια για να καλύψουμε έναν ασθενή μας. Οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι ίδιοι στα όρια των αντοχών τους. Όπως υποστηρίζουν, για τις ελλείψεις ευθύνεται η μειωμένη παραγωγή και προμήθεια πρώτων υλών από Κίνα και Ταϊλάνδη, το Brexit, καθώς η Ιρλανδία κατευθύνει την παραγωγή της στη Βρετανία και φυσικά οι εξαγωγές φαρμάκων, καλώντας τον ΕΟΦ και την κυβέρνηση να παρέμβει δραστικά. Παράλληλες εξαγωγές αυτές που γίνονται από τις φαρμακαποθήκες εδώ στη χώρα μας, στην οποία εμπλέκουν και φαρμακοποθήκες και συνεταιρισμοί και σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονται και φαρμακοποιοί και δεν θα το κρύψουμε εμείς αυτό, άλλωστε δεν θα καλύψουμε κανένα, έτσι. Είναι νόμιμο αυτό. Ηθικό δεν είναι, παιδιά, αυτό το πράγμα. Θέλουμε όμως επιτέλους οι αρμόδιοι φορείς και ο ελεγκτικός μηχανισμός να δουλέψει. Σήμερα συμβολικά τα φαρμακεία κατέβασαν ρολά για 1,5 ώρα, ωστόσο προειδοποιούν ότι θα επανέλθουν με ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.